Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Από το πολύ όμορφο γήπεδο εδώ το Μελισσίο. Πρώτο παιχνίδι της βραδιάς. Ανάμεσα στους Friends και την Basket Case, μπάλα χαμηλά στο Μπογιάτζι. Κοντιάκος θα πάρει την προσπάθεια. Βρεδάκι στο αμυντικό rebound. Οι Friends οι οποίοι πραγματοποιούν εξαιρετική χρονιά, τα έχουμε πει πολλάκις φορές και θα τα ξαναπούμε φυσικά. Παπαγεωργίου για τρεις. Πάμε λίγο στην βαθμολογία να δούμε τι ακριβώς έχουν κάνει. Μπογιάτζης για την development. Διαμαντής Μπαλάσκας. Το έχει τον τρίποντο και θα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά. Σοφαρίζει σε 3-3 στην απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι. Καραμαρούς δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Χέλμης είναι και ο Χέλμης Τζούνιορ. Ο Γιάκος πέρασε κάτω τον καλάθι, ανάποδο lay up και 3-5. Για να δούμε το Χέλμη. Είναι και ο Χέλμη Junior, τον παρακολουθεί.
Ένας λόγος παραπάνω για τον μπαμπά να τα πάει καλά σήμερα. Εντάξει, πλάκα κάνω προτίσεις στα παιδιά να το απολαύσουν. Καραλαμπόπουλος στο Παπαγεωργίου. Διαμαντής Μπαλάσκας. Πρεδάκης θα στοχίσει. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες στο 5-5. Έπισε το φάουλ. Διαμαντής. Καραμαρούδης. Καραλαμπόπουλος. Παπαγεωργίου. Άστοχος. Ο Γιάκος θα μαζέψει. Στο Χέλμη. Ο Γιάκος ακολουθεί. Θέλησε να τελειώσει με το δεξί. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα για την Basket Case. Λείπουν αρκετοί από Friends απόψε. Και 5-7. Οι μπάσκετ πιέζεις κυνηγάνε τη νίκη. Τη θέλουνε και τους δίνεται ευκαιρία από σε. Δεδομένων των αφουσιών που έχουν οι Friends. Βάλας ο Μανσού και 6-9. Είπαμε, είναι ευκαιρία για την Basket Case απόψε. Πάμε λίγο στη βαθμολογία να δούμε τι ακριβώς έχουν κάνει οι δύο ομάδες. Οι Friends είναι στο 3-1. Στο 0-4 η Basket Case. Πέμπτη αγωνιστική, αλλά τρία παιχνίδια, αυτό και άλλα δύο. Βρεδάκης θα συνδεθεί με το καλάθι, το έψαχνε καθόλου τη διάρκεια του δεκαλέπτου, 8-9. Προβάδισμα τώρα με βραχία κεφαλαία για την Basket Case. Γεια της. Μανσούρ. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Για να το καταφέρει. Δεν θα καταφέρει κάτι. Λάθος θα την πιάτη. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ στα μελίσια. Τέλος time out. Παπαγεωργίου. Ο Μάνος πέρασε στο παρκέ. Θα στοχίσει. Έχει το γράμμα τον 675. Thank you.
11. Είτε σε μια ατομική ενέργεια. Ο Μαρσός θα βρεθεί στο παρκέ. Παπαγεωργίου είναι μόνος του. Δεν την πήρε την προσπάθεια. Παραδόξος. Ο Τίγης. Μπρεδάκης. Σίδερο. Μπρεδάκης. Η μπάλα θα γυρίσει, το καλάθι θα έρθει. Μειώνουνε στον πόντο. Είναι ένα σκηνικό το οποίο το έχουμε δει αρκετά. Η αλήθεια είναι. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών των Friends. Έχουν 18 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Σχεδόν 19 για την ακρίβεια. 18-89 γράφει ο πίνακας. Φαντάζομαι θα πάνε να ξοδέψουν όλη την επίθεση. Πάρα πολύ όμορφα να περάσει ο διαμαντής Παλάσσα τον Κωνσταντίνο. Εκείνος δεν τελείωσε τη φάση. Της έμεινε η μπάλα στα χέρια. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολλές να διορθώσω, το συγγνώμη. Παπαγεωργίου. Καραμαρούδης. Βεδάκης. Αστοχός. Και το Βιάτι. Καραμαρούδης. Διαμαντής. Παπαγεωργίου. Από το σούτου.
Μέιζορ πάσα από τον Κογιάκο στο Μανσούρ. Μια της αστόχησε. Κρενάκης. Παλάσκας, Λάμης. Παπαγεωργίου. Την μπάλα θα γυρίσει. Λάμης αποφύγει τον Κογιάκο. Θέλησε να τελειώσει με ταπλό. Κακή εκτέλεση. Προλάβει όμως για την κλέψη και την έχει επιστρέψει εντός παγιέ. Εκπληκτικός. Αν το έβαζε και ο Παλάσκας θα ήταν ονειρικό το φινίσι του πρώτου μικρόνου. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, το δεύτερο μικρόνο ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Κέλμις.
Κολιάκος, καλοκαιρινός. Θα στοχίσει ο Δάμης, θα μαζέψει. Θα πάρει το φάουλ. Καλαμπόπουλος, Καλαμπόπουλος, την μπάλα στον κύριο του Καλαμπόπουλου, κάποιος πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει ο Προεδράκης, τέλος επίθεσης. Βάλει τα χέρια του Καραμάρου της. Εκδοτικό φάουλ. Από τον καλοκαιρινό. Μανσούς σηκώνεται για να περάσει η θέση του, φαντάζομαι. Θέλησε να περάσει κάτω το καλάθι, να πάρει το φάουλ. Χαμηλά έχει δοθεί. Παναφορά την μπάλα. Ο Ντάμις θα κλέψει. Κάντε πιάστο με τον Αγγί. 25-33. Νέο time out. 5-27. Λοιπόν, το Βοιατζή για τρεις. Μέσα! Ο Βοιατζής έχει βρωμόχερο από τα λίγα στη διοργάνωση. Πώς τα ξεπάλλει Παπαγεωργίου. Τα 36. Μανσούρ. Κέλμις. Παράδειγμα που έχει μπάλα τα χέρια. Μανσούρ θα σκορπίσει. Ντάμις. Βήματα. Ο Μανσούρ, 27-38. Μπάσκετ κέις χωρίς νίκη. Πάει να κάνει την δεύτερη ζημιά στους Τρέμς. Καλαμαρούδης 30 δευτερόλεπτα.
Ολυμπιακός. Όπω τι έβαλε. Πολύ δύσκολο καλάθι. Η διαφορά στους 13. Ξεφεύγουνε πάλι. Μπαλάσκας, Παπαγεωργίου, το χρειάζεται το τρίποντο, δεν θα έρθει. Μανσούχα,
41-44. Φάσεις, μόνο μπάσκετ είδαμε. Η μπάλα χαμηλά στο Μανσούρ, ο οποίος έλυσε να βρει τον Χέλμη. Μαλάκι. Δανείς Βαγκάσκας έρχει από τον Βρεντάκη. 33-44. Έχουμε παιχνίδι. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Σίγουρα το φαβορί είναι τα Κιγκέις. Έχει τον έλεγχο. Είναι καλύτερη σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Έχει επιβάλει το ρυθμό της. Είναι αποφασισμένη να πετύχει την πρώτη της δίκη. Αλλά αν είναι κοντρή να τραγουδήσει, οι Αμερικάνοι λένε τι βγάλει στο πέρασμα, περίμενε. Μαλάκης. Θα μιλά στο Μανσούρ, θα πάρει το φάρο του Κωνσταντίνο. Ο
θα χάσει την μπάλα. Καραμαρούδης δεν θα τελειώσει. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Δεύτερη, Κολιάκος θα μας έρθει. Θα περάσει το Χέλμη. Θα πετύχει το καλάθι αυτός. 33-46. Τέλει διαφορά και πάλι 13. Ενάμεσα κομπή καθαρά. Το μπαλάς καταστρέφησε. Γελμής. Εκεί το καλάθι. 33-48. Πλέον οι Φρέτζ έχουν να ανέβουν έναν Γολγοθά 15 πόντων. 6-22 για το τέλος, επιστρέφουμε σε λίγο. Καραλαμπόπουλος, θα στοχίσει. Γιάντης, Κολιάκος, μέσα! Το μπουμπούνισε. 33-51 νομίζω. Βλέπετε ένα μικρό θαύμα, το οποίο δεν βλέπω να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για να συμβεί. Στοιχίζουν οι απουσίες απόψε. Κάρολου Ερίκου κυρίως. Αλλά αυτό δεν μειώνει την νίκη της μπασκετικές για την υπόλοιπη εδώ. Είναι ο Δάμης, ο Ιωράκης, είναι ο Παπαγεωργίου, ο Μάνος. Καλογερινός. Μπάσκετ της κάνει μια άκρος πιστική εμφάνιση. Και να δω λίγο τη βαθμολογία. Αν προλαβαίνει το τρένο. Λοιπόν. Δύο παιχνίδια ακόμα, δεν ξέρω τώρα αν προλάβαινε η αλήθεια είναι. Πάσα πέρα από το Μανσούρ, νέο καλάθι. Και εισέχει 4 βαθμούς. Το τέταρτο τώρα έχει 6. Να δω με ποιον πέσει. Και break. Όχι. Άλλα δύο παιχνίδια έχει, δεν προλάβω. Αυτό κι άλλο ένα. Δεν είναι κι αυτό κι άλλο ένα, έχει άλλα τρία παιχνίδια. Αυτό κι άλλα δύο. Γελμής.
μπάλα θα γυρίσει η κοιλιά της. Καλογερινός. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Τριάντα, τρία, πέντα, πέντε. Παπαγιώργιο. Μπάλα στα χέρια του Μανσούρ. Από εκεί στο πιάτι. Καραλαμπούπιλος. Όπως καταλαβαίνετε οι άμυνες έχουν πάει περίπατο. Καραμαρού της πήρε το φάουλ από τον Καλοκαιρινό. 3-27 για το τέλος. Τυπική διαδικασία. Αυτά τα τελευταία σχεδόν 3,5 λεπτά. Πάρει το τρίποντο, κακό airball για την ακρίβεια. Καλαμάρι. Καλαμπούλες. Πολύ τις διαδρές. Καλογερινός μας έτσι rebound. Κάκος Στέλμης, δεν θα βγει στην φάση. Παρενεύει ο Δάμης. Τρεπάτε ποταράκια μου. Θα δώσει στον Καραλαμπόπουλο. Εκείνος θα κάνει το 36-55. Καλογερινός.
πάμε στο τελευταίο λεπτό. Δάμις, Παπαγεωργίου, μπάλα στο σίδερο. Το φύλαγε ο Μάνος, η αλήθεια είναι. Τον έστωσε λιγάκι. Εντάξει, αναβρούν τα παιδιά. Είναι και οι δύο άριστοι χαρακτήρες. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, 36-55. Το τελικό σκορ, η Basket Case θα πετύχει την πρώτη της δίκη.